Γεια σας φίλοι και φίλες. Μετά από μια παρένθεση μιας εβδομάδος, σας καλωσορίζω στην 43η σειρά εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας. Ουσιαστικά σειρά έχει γίνει. Και είναι σειρά διότι, όπως έχετε διαπιστώσει όσοι παρακολουθείτε, και η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον σας είναι τεράστιο. Τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να ευχαριστήσουμε το Blue Sky, χάρη στη χορηγία του οποίου γίνεται δυνατή η εκπομπή αυτής της μοναδικής για τα ελληνικά δεδομένα τηλεοπτικής πραγματικότητος που σας μεταφέρει πράγματα, γεγονότα και εξελίξεις τόσο από το πεδίο της γεωπολιτικής όσο και της ιστορίας. Επειδή την περασμένη εβδομάδα λόγω προσωπικού κολλήματος δεν μπόρεσα να παρουσιάσω την εκπομπή, ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές, θέλω να σας πω ότι δεν έχασα την ευκαιρία και θα αναφερθώ στα Ίμια. Και μάλιστα δεν θα μιλήσω όπως έχετε ακούσει τα όσα λέγονται, τα όσα ελέγχθησαν πριν από μερικές ημέρες. Ζούμε ακόμα στον απόϊχο της κρίσεως. Σήμερα για παράδειγμα είχαμε το μνημόσυνο για των πεσόντων της ναυτικής αεροπορίας, αιωνία του συμνήμη, τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού στη διοίκηση ελικοπτέρων στο Κοτρώνι. Εγώ σήμερα τιμώ και το ναυτικό και το τιμώ με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πίσω μου έχω ένα πρωτοσέλιδο ενός περιοδικού το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Όσοι από εσάς το γνωρίζατε, της γενιάς μου, είναι το αμυντικά θέματα. Και μάλιστα με τις ευκαιρίες δοθήσεις να απευθύνω έναν θερμό συναδελφικό χαιρετισμό στο Θήμιο τον Πέτρο και στον Ηλία τον Ταλούμη, δύο εξαίρετους δημοσιογράφους, συναδέλφους, οι οποίοι ακόμη και τώρα πολεμούν για να πληροφορήσετε ότι είναι χρήσιμο για τα ότα σας και, όχι ευχάριστο. Υποστολή σημαίας, στρατιωτικός ποινικός κώδικας. Για αφαιρέστε με, κύριε σκηνοθέτα. Τιμωρείται με θάνατο η ισόβια κάθριξη. Διοικητής, η κυβερνήτης, ο οποίος σε ναυμαχία υποστέλει τη σημαία χωρίς να εξαντλήσει όλα τα μέσα αμήνης. Αξιωματικός που τάθηκε κατά οποιασδήποτε τρόπο υπέρ μιας τέτοιας αποφάσεως. Όποιος, ενώ πρέπει εν καιρό πολέμου, σε πολεμικό πλοίο, υποστέλει τη σημαία κατά τη μάχη χωρίς τη διαταγή του κυβερνήτου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο σας διάβασα πριν από λίγο ήταν μια έμπρακτη εκδήλωση εντονότατης εθνικής δυσαρεσκίας τις μεθεπόμενες μέρες μετά από την υποστολή της σημαίας μας στα Ίμια. Μετά από εκείνη την απαράδεκτη κρίση, την οποία εμείς δυστυχώς δεν χειριστήκαμε όπως έπρεπε, και η αναφορά που κάνω σήμερα είναι γιατί θέλω να καταπολεμήσω μια νέα μυθοπλασία. Καλά το ακούσατε. Όντως, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, και έχουν περάσει 21, προσπαθείτε να δημιουργηθεί από διαφόρους πολιτικούς και μη κύκλους μία μυθοπλασία ότι τάχα μου, στα Ίμια, εμείς δεχθήκαμε κάποια αφύσικη, μεταφυσική επίθεση, αν θέλετε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και με hacker, λέει, που απειλούσαν να εγκλωβίσουν τα οπλικά μας συστήματα, και εάν το κάναμε αυτό, τότε αυτοί οι πανταχού παρόντες hacker, δεν ξέρω, από τον Battlestar Galactica, παλιά σειρά της τηλεοράσεως, έτσι, από τον Αστροστόλο, από το Star Trek, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 20-30 χρόνια, αλλά το 1996 τα πράγματα δεν υπήρχαν, εξ όσων γνωρίζουμε, ούτε τέτοιες δυνατότητες. Παραδείγματος χάρη, ποιος hacker θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και να παρεμβάλλει τα βλήματα των 76 χιλιοστών των ταυπικά του πολεμικού ναυτικού ή των φρεγατών κλάσεως S, τα οποία θα προσέβανε τα τουρκικά πλοία, αν υποθέταμε ότι τα κατευθυνόμενα βλήματα τα δικά μας δεν έβρισκαν τους στόχους τους. Και το αναφέρομαι αυτό διότι είναι απαράδεκτο, κυριολεκτικός, εθνικός απαράδεκτο, ενώ θα πρέπει να εστιάσουμε στα αίτια της ήττας μας στην κρίση των Ιμίων, περί ήττας πρόκειται, και θα πρέπει ακριβώς βάζοντας τα χέρια επί των τύπων των ύλων να διαπιστώσουμε τα προβλήματα και να τα θεραπεύσουμε. Ανταυτού, αρεσκόμεθα σε κατασκευές μυθιστορηματικών τύπου ιστοριών και προσπαθώντας να κοιμήσουμε τον κόσμο, το πλήθος, την κοινωνία, γιατί ξέρετε τα χρόνια περνάνε, μετά από άλλα 20 χρόνια θα ακούμε άλλες ζαρλούμπες από κάποιους άλλους στο μέλλον, τα οποία πιθανόν να μας λένε κάποια άλλα απαράδεκτα και εντελώς εξωφρενικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη νύχτα, εκείνες τις μέρες, αν πράγματα συλλογικώς η πολιτική ηγεσία της χώρας άκουγε με ιδιαίτερη προσοχή τόσο τον διοικητή της ΕΥΠ, τον εκλειπώντα πλέον Ναύαρχο Βασιλικόπουλο, τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, όπως επίσης και τον αρχηγό Γεθά, ο οποίος έπρεπε εκείνη τη στιγμή πραγματικώς να έχει τη δύναμη να πείσει την κυβέρνηση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αυτά θα τα κρίνουν οι ιστορικοί στο επόμενο διάστημα, γιατί πιστεύω ότι όσο προχωρούν και αποχαρακτηρίζονται αρχεία, τόσο των ΗΠΑ αλλά και άλλα, θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε και άλλα πράγματα όσον αφορά τις διπλωματικές παρεμβάσεις. Η ουσία όμως είναι ότι ο στρατιωτικός δεν κάνει διπλωματία. Όταν παίρνει μία εντολή, την εκτολεί. Και είτε γνωρίζει είτε όχι ο πολιτικός κανόνες εμπλοκής, ο στρατιωτικός οφείλει στο πλαίσιο των όρκων που έχει δώσει να μην υποστείλει τη σημαία και να πράξει το καθήκον του. Αν αυτό βέβαια σήμαινε πόλεμο, θα σας πω κάτι πολύ ουσιαστικό. Πόλεμος στη σημερινή εποχή δεν γίνεται με την παράθεση και διάταξη μεραρχιών, σωμάτων στρατών, στρατιών ή μετόπων, όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην περιοχή της Κορέας ή εν μέρη, όπως είδαμε στο Βιετνάμ, και μια μικρή επανάληψη στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Στις σημερινές εποχές και ιδιαιτέρως μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ, σε εισαγωγικά πάντοτε έτσι, όπου ένας εποφθαλμιά την εδαφική ακεραιότητα του άλλου και την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία του άλλου, είναι γνωστός ποιος είναι ο εις και ποιος είναι ο έτερος. Οι πόλεμοι είναι μικρής εντάσεως, μικρής διαρκείας, πολύ μεγάλης εντάσεως και ουσιαστικός λόγω ακριβώς της εμπλοκής των αεροπορικών και των ναυτικών δυνάμεων, αυτός ο οποίος αποκτήσει με πολιτική πρωτοβουλία τη δυνατότητα να εξαπολύσει το πρώτο πλήγμα, εκμηδενίζει τη μαχητική ικανότητα του αντιπάλου. Τόσο απλά. Και το 1987 στην κρίση του Μαρτίου, όπως αποκάλυψαν και έγγραφα της CIA, μπορούσαμε να προκαλέψουμε μαζικές απώλειες στους Τούρκους. Και το 1974, όταν θα περάσουν κι άλλα ακόμα χρόνια και μπορέσουμε να δούμε ακόμα πιο καθαρά, και τότε είχαμε τη δυνατότητα με τα όπλα που διαθέταμε να προκαλέσουμε τρομερές απώλειες στους Τούρκους. Το ζήτημα όμως είναι πάντοτε ένα. Ποιος λαμβάνει την απόφαση? Δεν είναι ο στρατιωτικός. Είναι ο πολιτικός. Συνεπώς, επειδή σήμερα είδαμε την περίπτωση, αναφέρομαι στα γεγονότα που συνέβησαν προς μιας εβδομάδος, των 4 Τούρκων επιτελαρχών, αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, στρατών, ναυτικού και αεροπορικών δυνάμεων, να κάνουν τη βόλτα τους στην παραδοσιακή στα Ίμια, γιατί πρόκειται τελικώς περί παραδοσιακής βόλτας, και αυτό το πράγμα ήταν μια ομή πρόκληση απέναντι στο εθνικό μας, στα εθνικά μας συμφέροντα και στην εθνική μας κυριαρχία. Πρέπει από τούδε και στο εξής, όποια κυβέρνηση εγκυβερνά αυτόν τον δύσμυρο τόπο, το οποίο το βαραίνει δυστυχώς το παρελθόν το ιστορικό, να ξέρει από πριν τι θα διατάξει, τι θα πει στους στρατιωτικούς της. Και αν θα πρέπει να τους πει πυρ, αυτό να είναι ξεκάθαρο, πριν ακόμα προέλθει η κρίση. Από την περίοδο της ειρήνης. Διότι, θυμάμαι, όταν ήμουν συντελετή παραδόσεως παραλαβής καθηκόντων αρχηγού Γεθά Σχολή Ευελπίδων, ο πρώην Αγιεθά στρατηγός Μιχάλης Κωνσταράκος παρέδωσε στον Ηνία Γιεθά Νάδορφο Αποστολάκη λεκτικός τα νησιά, τις νησίδες, με έναν αριθμό, την πατρίδα ουκ ελάσσο παραδώσω. Σου παραδίδω, κύριε νέα Αγιεθά, όπως τα κάνεις και εσύ στον επόμενο Αγιεθά, χιλιάδες νησιά και νησίδες. Δεν πρέπει να παραδώσουμε ούτε ένα. Δεν είναι βράχια. Δεν είναι γεωπολιτική. Δεν είναι γεωστρατηγική. Είναι ψυχή. Είναι η ελληνική ψυχή εκεί. Διότι την ώρα που οι 4 Τούρκοι στρατηγοί, ναύαρχοι και πτέραρχοι, έκαναν τη βόλτα τους, εκεί στα 2 νησίδια, τα Λιμιά, τα Ίμια, κάπου εκεί, σε μια άκρη, βρισκόταν ο Θεμιστοκλής. Βρισκόταν ο Κίμων. Βρισκόταν ο Φορμίων. Βρίσκονταν ναυμάχοι, στρατηγοί των ελληνιστικών ετών, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Επαναστάσεως του 1821. Όχι, δεν μούτζωναν προς την Αθήνα. Φώναζαν, σήκωναν τα χέρια τους και έλεγαν σε εμάς, στους δικαίως απογόνους τους, ξυπνήστε, προσέξτε, κάνετε λάθη. Και προσέξτε, διότι όποιος θερίζει κεραυνούς, όποιος σπέρνει κεραυνούς, θερίζει θύελες. Οι Τούρκοι σπέρνουν κεραυνούς. Και ο λόγος που σπέρνουν κεραυνούς θα το εξηγήσουμε στην αμέσως επόμενη συνέχεια της εκπομπής μας. Διότι η τουρκική απειλή δεν παρουσιάστηκε προσφάτως ή εσχάτως. Πριν από 2 χρόνια, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η ΑΝΕΛ στην εξουσία, ο τότε αρχηγός, μερικές μέρες μόλις είχαν παραλάβει την εξουσία, ο τότε αρχηγός της τουρκικής αεροπορίας και μετέπειτα πραξικοπηματίας μπήκε μέσα σε ένα F-16 και πέρασε σουβλάκι, όπως λένε οι αεροπόροι, το Αιγαίο στον 25ο μεσημβρινό, για να μας δείξει ποια είναι τα όρια δικαιοδοσίας. Αυτά λοιπόν που γίνονται και θα γίνονται, και να περιμένουμε και άλλα πράγματα να παρακολουθήσουμε και να μελετήσουμε, και υπερπτήσεις και αυλαβείς διελεύσεις και συνεχείς προκλήσεις, είναι διότι ο εξανατολών γείτονας, αν μας παίρνει ακόμα ο χρόνος και ο χώρος να ονομαστεί γείτονας, έχει ήδη άλλα σχέδια. Θυμάμαι λοιπόν τους ήρωες των Ιμίων και ελπίζουμε ότι αν χρειαστεί, οι ήρωες δεν θα προκύψουν από ατυχήματα ή από ανεξακρίβωτες αιτίες. Θα είναι ήρωες γιατί θα έχουν πέσει στο πεδίο της μάχης, εκτελώντας το καθήκον τους, καταρρύπτοντας τουρκικά αεροσκάφη, βυθίζοντας τουρκικά πλοία και εξοντώνοντας τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα επιχειρήσουν να ανακαταλάβουν νησιά, νησίδες ή βραχονησίδες. Και τότε τα μετάλλια θα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Γιατί αυτά τα μετάλλια θα είναι μετάλλια οργής, θα είναι μετάλλια αγανακτήσεως και θα ακολουθούν όλων εκείνων οι οποίοι έπεσαν κατά την ειρηνική περίοδο μέχρι και τον Ηλιάκη, σκεπτόμενοι ακριβώς ότι την πατρίδα ουκ ελάσσω παραδώσω. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Πριν από 11 χρόνια, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, τότε στην αίθουσα ΑΛΣ, σε ένα σεμινάριο που διοργάνωνε η Ελληνική Αγωγή για τη γεωπολιτική, είχα μιλήσει για τους τουρκικούς βαλιστικούς πυράβλους. Σε προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο τουρκικό πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων. Αρκετοί από εσάς που ήρθατε σε επαφή μαζί μου, είτε στρατιωτικοί είτε μη, μου είπατε ότι ίσως να είμαι λίγο υπερβολικός σε αυτά τα οποία λέω. Λοιπόν, ο σύμβολος του Πρωθυπουργού Ερντογάν, ο Μπουλιούτ, αν το λέω σωστά, είναι ένας τύπος που βγαίνει στο Χαμπερτούρκ, χαμπέρι έτσι, είδηση, ειδήσεις, τη χαμπέρια που λέμε, κομμένες αυτές οι εκφράσεις. Προσπαθήστε να μιλάτε ελληνικά, όχι να μιλάτε νεοτουρκικά. Παράκλησης, όπως και για τα γκρίκλης. Βελτιώστε τα, βάλτε τα στην άκρη. Είναι δύσκολη η ορθογραφία μας. Μα εδώ θα φανεί αν θέλουμε τη γλώσσα μας. Εδώ θα φανεί. Να πολεμήσουμε τον πρώτο μας εχθρό που είναι ο εαυτός μας. Φίλοι και φίλες, είχαμε μια τρομερή είδηση. Ήταν 23 Ιανουαρίου του 2017. Πριν από λίγο δηλαδή. Ο σύμβουλος του Ερντογάν, και όχι μόνον αυτός, αλλά και το Υφυπουργείο Αμυντικών Βιομηχανιών, αμυντικής βιομηχανίας για την ακρίβεια, προέβησε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Από τις 23 Νοεμβρίου, λέει, του 2009, αναπτύσσαμε μυστικός πυραυλικό σύστημα εδάφους-εδάφους, βαλιστικούς πυράβλους δηλαδή, οι οποίοι πλέον, πάμε στη δήλωση του αγαπητού και εκλεκτού συμβούλου του Προέδρου Ερντογάν, του Σουλτάνου Ερντογάν, μπορούν πλέον να πλήξουν οποιοδήποτε σημείο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι αυτοί οι πύραυλοι, το πρόγραμμα το ονόμασαν μάλιστα, λέει, Μπόρα, πρόγραμμα Β, αυτοί οι πύραυλοι, Γιλντιρίμ 3, είχαν εμβέλεια της τάξης των 1.000 χιλιόμετρων. Αλλά αν δείτε όμως ένα χάρτη, μέχρι πού φτάνει η Δανία, μέχρι πού είναι η Ισπανία και πού βρίσκεται η Αγγλία, για να μην πούμε για τις βόρειες χώρες της Σκανδιναβίας, είναι σαφές ότι το βεληνικές αυτών των τουρκικών νέων όπλων είναι επίσημη παραδοχή. Το επαναλαμβάνω, για σας που με ακούτε, είτε είσαστε υπεύθυνοι, είτε απλά γνώστες ή μελετητές, είτε απλά ενδιαφερόμενοι, είτε απλώς ανησυχούντες. Οι Τούρκοι παραδέχτηκαν πλέον ότι μπορούν να πλήξουν με βαλιστικούς πυράβλους με εμβέλεια τουλάχιστον 1.000 χιλιόμετρων εκτενή τμήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Βορείου Ευρώπης. Αυτοί οι πυράβλοι κατασκευάστηκαν, αναπτύχθηκαν μυστικώς από το 2009 από την Rocket Sun. Είναι η εταιρεία η τουρκική η οποία κατασκευάζει πυράβλους και άλλα πυραυλικά συστήματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος Ομινάγιας, στον οποίο του χρωστάμε και νομίζω και εθνικώς πρέπει να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις εξαιρετικές αναλύσεις που έχει κάνει και έχει προειδοποιήσει εγκαίρως με τα βιβλία του, αποκαλύπτοντας τον τουρκικό λαμβύρινθο, η στρατιωτική και η βιοπολιτική ισχύς της Τουρκίας και άλλα τα οποία έχει εκδώσει και μπορείτε και αυτά να αναζητήσετε και να τα βρείτε, εκδόσεως Κάθμος είναι, του Ρίκη το πρώτο, και να τα βρείτε για να δείτε τι έχει πει, προειδοποίησε για αυτό το οποίο έρχεται. Το άρθρο που βλέπετε πίσω είναι δικό μου. Φιγουράρει στο διαδίκτυο από τις τουρκικές πηγές και μάλιστα το έχω γράψει πριν από 6 χρόνια. 6 χρόνια έχει δημοσιευθεί, πριν από 7 χρόνια το έχω γράψει. Και αναφέρομαι ακριβώς 2012-2016, απόλυτη τουρκική επίθεση, οι 300 εξοπλισμοί του Ερντογάν, σε ένα άλλο περιοδικό το οποίο επίσης δυστυχώς δεν υφίσταται, το στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική. Χαιρετισμού στον Περικλή, χαιρετισμού στον Ζαχαρία. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η προσπάθεια που έκανε ο ειδικός τύπος ακόμα και σήμερα είναι κρίμα. Ο ειδικός τύπος αποτελεί κόσμημα για τη χώρα μας. Και δεν είναι μόνο η πτήση, δεν είναι μόνο η ελληνική άμυνα και διπλωματία, δεν είναι τα ιστορικά περιοδικά ή τα αμυντικά. Δεν είναι όλα αυτά τα οποία ασχολούνται με θέματα εξοπλισμών και τακτικών και μη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονται πίσω από αυτά και κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να σας δώσουν αυτό το οποίο σας λείπει. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο έλεγα ότι οι Τούρκοι σε συνεργασία με το Πακιστάν, που είναι ο στρατηγικός τους εταίρος, θα έχουν συντόμως αναπτύξει ένα οπλικό σύστημα το οποίο σε όλη τη χρονική περίοδο την οποία θα έλθει μέχρι το 2016 και έχουμε 17 θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν ένα εργαλείο στρατηγικό και να εκβιάσουν τις γύρω χώρες. Μάλιστα, σε αυτό το άρθρο που γράφω πάρα πολλά πράγματα, προειδοποιούσα για την ευχέρεια με την οποία οι Τούρκοι προχωρούν σε τέτοιου είδους κινήσεις οι οποίες δεν απειλούν τη δική μας την ασφάλεια. Η Ελλάδα δεν είναι χώρος για να δαπανίσεις ένα βαλιστικό πύραυλο ο οποίος θα φέρει μια συμβατική κεφαλή. Γιατί εδώ είναι ακριβώς το ζήτημα. Δεν πρόκειται περί συμβατικών κεφαλών, αλλά περί φορέων πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών κεφαλών. Αυτό που ακούτε τώρα, όχι δεν πρέπει να πάρετε διαβατήρια και να φύγετε, ο αισθημός είναι ακόμα ανοιχτός για εκείνους οι οποίοι φοβούνται, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προχωρήσουμε στην αντεπίθεση. Για πάμε λίγο. Στην επόμενη. Είναι και άλλα περιοδικά. Η ελληνική άμυνα και η διπλωματία, η στρατηγική. Κοιτάξτε φίλοι και φίλες. Ζητώ συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάποιον. Η εκπομπή είναι άλλωστε ζωντανή και η πίεση είναι εμφανής. Φίλοι και φίλες, σε επόμενο άρθρο, εξουδετερώντας τους τουρκικούς βαλιστικούς πυράβλους, αυτά ίσως να τα βρείτε στο διαδίκτυο. Λέω ίσως διότι τα περιοδικά έχουν αποσυρθεί πλέον. Σε κανένα παλαιοπολείο να τα βρείτε. Αλλά όπως έγραψε ο Κωθουκηδίδης, κτήμα εσαΐ. Και είναι η δική μου κατάθεση προσφοράς ψυχής, αν θέλετε, στην όλη προσπάθεια. Σε αυτά λοιπόν. Αναφερόμαστε στους τρόπους εξουδετερώσεως των τουρκικών βαλιστικών πυράβλων. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Η Τουρκία λοιπόν λέει επισήμως για το συμβούλιο του Ερντογάν ότι εγώ έχω βαλιστικούς πυράβλους. 1.000 χιλιόμετρα είναι η απόσταση Αθηνών περίπου Εύρου. Άρα, για να μπορώ να πλήξω περιοχές της Ευρώπης, Σίγουρα, και εφόσον τα αναπτύσσω κρυφά από το Κρυφίος και Πούλος από το 9, έχω πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα. Μα στα βιβλία του Χρήστος Ομινάγιας, που ασχολείται με τις τουρκικές δηλώσεις και τις πηγές ευρυτέρως, γράφει ότι οι Τούρκοι είχαν προειδοποιήσει για αυτή την εξέλιξη. Οι Τούρκοι απλώς δεν μας ανέφεραν το πού, το πώς και το πότε. Και δισεκατομμύρια δολάρια διέθεσαν και τεχνογνωσία πήραν από εκεί που τους επετράπει, γιατί από τη Δύση δεν μπορούσαν να πάρουν αντίστοιχη τεχνολογία, και ουσιαστικά αποκάλυψαν ποιος είναι ο βασικός σου στόχος. Αν βάλεις λοιπόν τα σχέδια κάτω και μιλήσεις και πάρεις και τις πηγές που φαίνονται και το τι αναγράφεται από τους διαφόρους υπευθύνους των αμυντικών βιομηχανιών και των ερευνητικών κέντρων του Πιτά, Ξαδιέ κτλ., φαίνεται καθαρός ότι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι να αποκτήσουν ένα βαλιστικό χέρι, το οποίο να μπορεί να προσβάλλει στόχους σε ακτίνες 2.500 χιλιόμετρων, ακριβώς όπως το προείπε ο Μέγας Ερντογάν. Μια παρατήρηση. Αυτή η εξέλιξη συμβαίνει μερικές μέρες μετά από την δοκιμή ενός ιρανικού βαλιστικού πυράβλου, που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των ΗΠΑ. Και οι Τούρκοι ήρθαν στα μουλοχτά και είπαν ότι ξέρετε και εμείς έχουμε αυτό. Και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα απαντήσει το κύκλωμα Τραμπ, για το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Φίλοι και φίλες, οι πύραυλοι αυτοί δεν στοχεύουν μόνο την Ελλάδα. Στοχεύουν κυρίως μια χώρα που έχει περιοχές όπως η έρημος Νεγκεύ, όπως είναι το Τελαβίβ, όπως είναι η Χάιφα. Το Ισραήλ στοχεύουν. Η Τουρκία λοιπόν ανέπτυξε αυτά τα συστήματα για να εκβιάσει στρατηγικός, γεωστρατηγικός, την Ισραηλινή εθνική κυριαρχία, εκτός των υπολείπων. Δεν είχε κανένα λόγο η Τουρκία να αναπτύξει αυτούς τους πυράβλους. Δεν αντιμετωπίζει καμία απειλή από πυράβλους ή, εφόσον το Κουντούς, η Ιερουσαλήμ δηλαδή, αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη 5K της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, τότε μάλλον είναι προφανές, πρόδειλον, για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, το καθαριστήριο είναι για εσάς, που λένε και σε ελληνικές ταινίες, ότι αυτή η ανακοίνωση είναι ένας εκβιασμός που στοχεύει μεταξύ άλλων και στο ενεργειακό γίγνεσθε. Διότι με αυτόν τον τρόπο οι νεοοθωμανοί του Ερντογάν και του Νταβούτογλου, Νταβούτογλου είναι πανταχού παρών και θα τον δείτε πώς θα επανέλθει μόλις ανάξει το Σύνταγμα και έχουμε το νέο κύκλο εξουσιών του Τούρκου υπερσουλτάνου. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλου είδους και μορφής γεωστρατηγικό bullying, το οποίο το αναπτύσσουμε κάθε Δευτέρα 8 με 10 στην αίθουσα Alts, στην οποία μπορείτε να πάρετε τώρα τηλέφωνο και να ζητήσετε πληροφορίες. Στο οποίο την περασμένη Δευτέρα είχαμε μία ανάπτυξη και θα ξαναμιλήσουμε πάλι την ερχομένη. Το θέμα είναι τεράστιο. Η περιοχή έχει πάρει φωτιά. Οι Τούρκοι με αυτά τα ωραία παιχνίδια μπορούν να προκαλέσουν ασύλληπτες απώλειες. Μιλάμε για ένα ευθύ κάζους μπέλι κατά του Ισραήλ. Και ο μόνος τρόπος για να εξωτερωθεί αυτή η απειλή, γιατί εμείς ούτε δορυφόρους έχουμε καημένοι, ούτε αντιβαλιστικά συστήματα όπως είναι το Arrow ή όπως είναι το THAAD, Patriot έχουμε, Pac-3, τα οποία προσπαθούν και αυτά να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά χρειαζόμαστε πολύ πιο προηγμένα συστήματα. Θέλουμε άλλα συστήματα συστημάτων, διαδικτυακές επιχειρήσεις, κυβερνοπόλεμος. Σημαντικό, θα αναφερθούμε σε αυτό σε λίγο. Αυτά όλα μπορούμε να τα κάνουμε με τη βοήθεια των Ισραηλινών και των Αγγλοσαξώνων. Διότι τα δικά τους συμφέροντα απειλεί ο τουρκικός βαλιστικός πύραυλος 1000+ χιλιόμετρων. Και μια και το αναφέραμε, υπάρχει και μια συνθήκη CFE για τον περιορισμό των στρατηγικών όπλων. Ως πότε θα υπάρχει αυτή η προνομιακή μεταχείριση της Τουρκίας, η μισή Τουρκία να εξαιρείται από οποιοδήποτε έλεγχο? Αυτά τα συστήματα δεν τα δείτε στη Δυτική Μικρασία, θα τα δείτε στην Ανατολία, Ανατολική Ανατολία. Υπάρχουν και άλλου είδους συνθήκες τις οποίες παραβιάζει η Τουρκία. Εμείς πρέπει χθες να προκαλέσουμε συζήτηση στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί να έχουν και αυτοί έναν καφέ να πίνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αστιότητα, έτσι, όπως έχετε καταλάβει, και ζούμε τις εποχές της αποδομήσεώς της. Γιατί δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία οντότητα, αλλά ένα σύνολο χωρών με πολλά εξαντικρουόμενα συμφέροντα. Εκεί λοιπόν πρέπει να το στυπήσουμε. Ακόμα και στον ΟΗΕ. Να βάλουμε κάτω τι υπάρχει, τι συνθήκες υπάρχει. Και αυτή να την προσβάλλουμε. Και μέσω αυτής να καταδείξουμε την τουρκική απειλή. Αυτό είναι μείζον εθνικό ζήτημα. Είναι τεράστιο το θέμα. Ξέρετε, σας αναφέρθηκα επίσης και στον κυβερνοπόλεμο. Σας θυμίζω ότι λίγο μετά την κρίση με τους 8, γιατί εμείς δεν παραδίδουμε τους 8, και αν θέλετε, κατά την άποψή μας και καλώς κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να πάρουμε την απόφαση αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο και να τους δώσουμε εργαλείο. Οι Τούρκοι αφορμή ψάχνουν, τα αίτια τα ξέρουν, τα είπαν και σήμερα. Ποιοι βράχοι λέει στο Αιγαίο, ποιοι βράχοι στα Ίμια είπαν οι Τούρκοι. Το Αιγαίο είναι το πρόβλημα, μα το ξέρουμε αγαπητέ μου, δεν χρειάζεται να μας το πεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εσύ βλέπεις τον κόσμο με τουρμπάνι. Το βλέπεις από την πλευρά του υπερσουλτάνου που θα έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη και όχι την Άγκυρα και θα ελέγχει εκτενείς περιοχές. Γι' αυτό αύριο αναπτύσσεις τέτοιους πυράβλους για να μπορείς να έχεις πρόσβαση και στο άλλο κάπα που είναι η Κορέα και στο άλλο κάπα που είναι το Κασμίρ. Εκτός από το Κουρδιστάν και την Κύπρο. Το κουντούς πάμε είναι τα Ιεροσόλυμα. Άρα απαιτείται συστράτευση. Λοιπόν κύριε Τραμπ και η σύμβουλή σας σαφώς γνωρίζετε τι πάει να κάνει η Τουρκία. Και ξέρω ότι σήμερα δεν είσαστε σε θέση να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί ήδη ακόμα διαβουλεύεστε. Αυτό περιμένουμε, να δούμε τις πρώτες αποφάσεις σας. Κυβερνοπόλεμος λοιπόν, έλεγα. Τι μας απείλησαν οι Τούρκοι? Να μας προσβάλλουν τις δημόσιες υπηρεσίες με κυβερνοχάκερς. Αυτό λέγεται ότι συνέβη, αν αληθεύει, από μια ομάδα Τούρκων, φυσικά όχι επωνύμων, ανωνύμων, οι οποίοι προσέβαλαν την ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αυτό εμφανίστηκε σε τουρκικά δίκτυα. Αλλά αφήνουμε τους Τούρκους να λένε τα δικά τους. Ο κυβερνοπόλεμος είναι μια πολύ σοβαρή διάσταση. Εκεί μπορούμε να υποστούμε πολύ περισσότερα πλήγματα. Και είναι ένας τρόπος στον οποίο πολλά παιδιά, φερέλπιδες νέοι και κοπέλες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ την εθνική άμυνα. Γι' αυτό το λέμε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο, και στον Αρχηγό Γεθά. Να πάρετε πρωτοβουλίες για την κυβερνοάμυνα της χώρας, για τον κυβερνοπόλεμο. Ο εχθρός είναι ήδη μέσα στα τείχη. Δεν περιμένουμε να έλθει. Και αν μας χτυπήσουν, θα τον κάνουν με το πιο, αν θέλετε, ήσυχο, αλλά μεγίστης καταστροφικότητας τρόπο. Πριν έρθουν τα Γιλντιρίμ 3 ή 4 ή 5 ή ό,τι άλλο ετοιμάζουν, αυτοί θα έρθουν πρώτα μέσω του κυβερνοπολέμου. Και εδώ χρειαζόμαστε να ληφθούν γενναίες αποφάσεις και να είσαστε σίγουροι ότι η ολόκληρη ελληνική βουλή, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα λακεδαιμόνοι τέτοιου τύπου, θα υποστηρίξει τέτοιες ενέργειες. Είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να έχουμε γεγραμμένα κονδύλια της τάξης των 600 εκατομμυρίων ευρώ για το 2016 να δαπανούνται κάπου 28-30 εκατομμύρια για αναγκαστικές προμήθειες και το υπόλοιπο ποσό, αν όντως συμβαίνει έτσι, να επιστρέφει στο Υπουργείο των Οικονομικών. Πρέπει να υποστηρίξουμε την άμυνά μας. Η άμυνά μας σχετίζεται με την επιβίωσή μας. Αυτά που βλέπετε πίσω και στα οποία προσπαθούμε εμείς αναγωνίως να δώσουμε απαντήσεις, αλλά και να ενημερώσουμε, προέκυψαν στο πλαίσιο μιας πολύ καλά σχεδιασμένης πολυετούς στρατηγικής. Δεν έγινε από μια μέρα στην άλλη. Ο άλλος δεν ξύπνησε και έφτιαξε βαλιστικούς πυράβλους. Περισσότερο από 30 χρόνια ασχολείται με το άθλημα. Κινέζους προσέγγισε, Πακιστανούς, Σαουδάραβες, όποιους μπορούσε. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σφαιρικά και να εκτιμήσουμε ξανά την απειλή, να την προσδιορίσουμε και να δώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες στους στρατιωτικούς μας. Να μην είναι στον ύπνο, να μην είναι, όχι ότι κοιμούνται, προς Θεού, στο σκοτάδι εννοώ. Είναι κάτι το οποίο αφορά την επιβίωση των γενεών μας, των σημερινών και των επομένων. Ο Τούρκος ετοιμάζει και άλλες εκπλήξεις. Σε επόμενη εκπομπή θα σας πω κάποιες περίεργες όσον αφορά για αυτούς που δεν γνωρίζουν, έτσι, αλλά πολύ ενδιαφέρουσες και επικίνδυνες εξελίξεις στα μη επανδρωμένα συστήματα, τα οποία αναπτύσσουν, τα οποία είναι και οπλισμένα. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Αλλά στο χρόνος μας πιέζει και είναι και αμήλικτος. Τι συνέβη σε όλο αυτό το διάστημα, να πάω λίγο παραπέρα, να δείτε κι εσείς. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με τη Μαύρη Θάλασσα. Υπεγράφει στη Μόσχα ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ρουσία, είναι τουρκικός ο χάρτης, προς την Τουρκία. Γιατί σας το δείχνω έτσι, για να καταλάβετε ότι τελικώς οι Ρώσοι, από ό,τι φαίνεται, με την σχεδίαση αποφεύγουν την διαφιλονικούμενη με την Ουκρανία υφαλοκρηπίδα της Κριμαίας. Γιατί οι Ρώσοι έχουν προσαρτήσει την Κριμαία, κάτι που δεν δέχεται η υπόλοιπη Δύση, στην οποία ανήκουμε και εμείς. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ρωσία συνεχίζει να ποντάρει δυναμικά υπέρ της Τουρκίας. Και το κάνει αυτό διότι ο στόχος της παραμένει ο ίδιος. Η Τουρκία φλερτάρει πλέον προς Ανατολάς. Αυτά τα οποία βλέπουμε στο τελευταίο διάστημα με συλλήψεις δεν είναι μόνο αυτούς που θέλει να εμφανίσει ο Ερντογάν ως γκιουλενιστές. Τώρα όποιος διαφωνεί ακόμα και με την αλλαγή στρατηγικού προσανατολισμού της Τουρκίας, να τα ακούει αυτά η Ουάσιγκτον, να τα ακούει αυτά το Λονδίνο, να τα ακούει αυτά και το Τελαβίβ, συλλαμβάνονται. Παρεπιπτόντως, ήρθε η Μέη. Δεν αγόρασε η Τουρκία βρετανικά μαχητικά. Η Βρετανία παρά γίνει συμπαραγωγός στο F-35 και στο Eurofighter. Απλά παρήχε τεχνική σχεδίαση και υποστήριξη, δηλαδή έλεγχο του τουρκικού μελλοντικού μαχητικού. Θα είναι κάτι σαν το τουρκικό Gripen, από ό,τι φαίνουν. Το αντίστοιχο σουηδικό μαχητικό, το οποίο αναπτύχθηκε με βρετανική σχεδίαση. Θα δούμε τι θα γίνει. Στο κάτω-κάτω, οι Αγγλοσάξονες έχουν και ένα ρητό το οποίο μοιάζει σε εμάς. Έχει το φίλο σου κοντά και τον εχθρό σου πιο κοντά. Απλώς μην παρασυρώμαστε. Είμαστε στην αρχή κάποιων εξελίξεων. Οι εκτιμήσεις ας μην είναι προώρες. Ας δούμε τι μέλη γενέστε. Ο Ερντογάν κάνει πολλά βήματα προς Ανατολάς. Και έχει και αυτό το ρημάδι, το ραντάρ της αντιπεριβλικής αμήνης στη Μαλάτια, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το βλέπατε σαν ιδέα να το διαπραγματευτούμε σκληρά σε περίπτωση, λέμε ρε παιδί μου, σε περίπτωση που οι Τούρκοι δεν θέλουν να κάνουν παρέα με τους Αγγλοσάξονες και την υπόλοιπη Δύση. Θα μας συνέφερε μια τέτοια μεταφορά σε ελληνικό έδαφος, σε ελληνικό νησί? Τι εγγύηση θα είχαμε, τι οπλικά συστήματα θα μας έδιναν, τι δωρεάν βοήθεια θα μας παρήχαν, θα μπορούσαμε να γίνουμε ένα μικρό Ισραήλ, όχι μικρό Ισραήλ, μια μεγάλη Ελλάδα. Στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μικρό Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει την πολιτική του και την γεωστρατηγική του. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνουμε μεγάλη Ελλάδα. Και επειδή η μεγάλη Ελλάδα δεν σημαίνει να κατακτάμε χώρες και εδάφη, μεγάλος είναι αυτός που έχει ιστορικό βάθος, είναι αυτός που έχει πολιτισμό, είναι αυτός που έχει παιδεία, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπιστοσύνη και συνείδηση στη διαφορετικότητα του εθνικού του είναι. Αυτό είναι το μεγαλείο της ελληνικής φυλής. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και να μην φοβόμαστε γι' αυτό, ούτε να το διαδηλώνουμε. Για πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Συρία. Εδώ χάνει ο Γιάννης, έτσι. Το παιδί και η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ή ο Γιάννης φοβάται το Θεό και όλα τα σχετικά. Το θέμα όμως δεν είναι τα περί Ιωαννιτών. Εδώ βλέπετε την κατάσταση στην οποία έχει εξελιχθεί ο κόμβος της Αλ-Μπαμπ στο πιο κρίσιμο μέτωπο του πολέμου. Με μια σημαντική προσθήκη. Ο Ερντογάν πριν από μερικούς μήνες έλεγε μετά την Αλ-Μπαμπ, εδώ που βλέπετε την Αλ-Μπαμπ στο κέντρο, θα αποχωρήσω, θα πάρω τη Ράκα. Τώρα λέει, ας πάρουμε την Αλ-Μπαμπ και ας δούμε. Είναι προφανές, όπως βλέπετε, ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν, Ρωσίας, Τουρκίας και Συρίας έχει καταλήξει. Πού έχει καταλήξει? Βλέπουμε καταρχήν εδώ, πάνω σε αυτό το σημείο, οι Σύριοι έχουν πλέον ενωθεί με τους βαζιβουζούκους των Τούρκων και έχουν αποκρίσει τους Κούρδους. Με κίτρινο οι Κούρδοι. Άρα και αυτοί έχουν συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια μη ενοποίησης των κουρδικών καντονιών. Θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Η περίοδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και κρίσιμος. Πιστεύουμε ότι εάν τελικώς, βολεύει πολλούς αυτό, έτσι, φύγει ο Άσαντ με φυσικό ή μη τρόπο, μαθαίνουμε λέει ότι είναι άρρωστος. Εγώ εύχομαι στο Σύρο πρόεδρο να είναι μια χαρά, διότι αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος αυτός είναι εκείνος ο οποίος διαφύλαξε την ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Ρωσίας, της Συρίας, συγγνώμη, την ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Συρίας. Την ελληνοορθόδοξη κοινότητα η οποία έλκει την καταγωγή της από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και από το κράτος των Σελευκηδών. Είναι δικοί μας άνθρωποι στην περιοχή, οι οποίοι εξαραβίστησαν χωρίς να ισλαμοποιηθούν. Και αυτό θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να το προσέξει ιδιαιτέρως. Ο Τραμπ το είπε, δέχομαι χριστιανούς από τη Συρία. Εμείς γιατί να μην έχουμε μια ιδιαίτερη στάση για όλους αυτούς? Στο κάτω-κάτω της γραφής εθνικό μας καθήκον είναι. Δικά μας παιδιά είναι. Είναι αδέλφια μας. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Ο χρόνος τρέχει. Αυτό που βλέπετε πίσω με λυπεί ιδιαίτερα. Είναι μια δημοσκόπηση και θα μιλήσουμε και συνέχεια για δημοσκοπήσεις, η οποία έγινε και το ερώτημα ήταν αν θέλετε να πολεμήσετε για την πατρίδα της. Αν λοιπόν αυτά τα οποία βλέπουμε είναι αληθή, τα νούμερα, να βγάλουμε λίγο το τηλέφωνο επικοινωνίας, κάπου 73% έχουν οι Τούρκοι, 74% ναι, θα πολεμήσω για την πατρίδα μου, Φιλανδοί, και εμείς είμαστε στο 54%. Και το λέω αυτό διότι το τελευταίο διάστημα με όλες αυτές τις ιστορίες με την διαφορετικότητα και με την τάση μας να προσπαθούμε να αναλύσουμε αυτά που δεν αναλύονται. Πάμε λοιπόν και στην επόμενη εικόνα για να τα δούμε όλα. Φίλοι και φίλες, πίσω μας έχουμε μια σπαρτιατική ασπίδα, το όπλον, αυτό είναι η ασπίδα, από μια μονάδα των Αμερικανών πεζών αυτών, η οποία ονομάστηκε η κλάση αυτή, δηλαδή η σειρά, η τάξη αποθητήσεως, ονομάστηκε κλάση 300 των 300 Μολών Λαβέ. Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή, ή κι αν κάποιοι από αυτούς είναι, αλλά ουσιαστικά έχουν αμερικανική εθνική συνείδηση, παίρνουν κάθε τι το ελληνικό και το προβάλλουν και το έχουν σύμβολο. Φανταστείτε, τάξη των πεζών αυτών να ονομαστεί τάξη των 300. Αυτό έχει γίνει λίγο παλαιότερα, αλλά δεν πειράζει, είναι πάντοτε επίσημο. Οι πεζοναύτες αγαπούν πολύ τη Σπάρτη. Και έχουμε εμείς κάποια παιδιά τα οποία κάνουν το δικέφαλο ετώ της Αλβανίας. Και αυτά υπηρετούν στο στράτευμα. Βλέπετε μια τεράστια αντίθεση. Φίλοι και φίλες, με αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε σαν απειλές στην περιοχή μας, δεν έχουμε περιθώριο να αφήνουμε τέτοια συμβάντα να εξελίσσονται. Δεν θέλει να υπηρετήσει την πατρίδα. Ας μην την υπηρετήσει. Ας βγει παράρτημα του νόμου εκτός. Κάποιοι το παρακάνουν. Αφαίρεση υπηκότητας. Μα το προβλέπει νομίζω ο νόμος. Το να φάει κάποιος 60 μέρες φυλακή, μόνο μνησικακία θα του προσφέρει. Δικαία η τιμωρία. Αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε θεραπεία στο πρόβλημα. Δεν θέλουν να υπηρετήσουν. Όχι, εμείς θέλουμε Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι να έρθουν και να πολεμήσουν τους νεοοθωμανούς της Ανατολής. Να είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα. Και κάποια στιγμή μπορεί να σκάσει και κανένα επιθετικό ελικόπτερο με σήματα των πεζών αυτών και να φωνάζουν Σπάρτη. Και να είναι οι άλλοι του Ξανθουγένους. Θα το δούμε όμως αυτό. Δεν το ευχόμαστε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Μπορώ να σας πω είχα καταιγισμό εικόνων. Τι είναι αυτό? Άλλος ένας χάτης που λέει υπάρχει περίπτωση να γίνει πραξικόπημα το 2017. Και πού? Καλά το καταλάβατε. Η πιο σκούρα χώρα είναι η Τουρκία. Μπράβο. Άρα ο κίνδυνος πραξικοπήματος για το 2017 συνεχίζει και ελοχεύει. Και βέβαια οι Τούρκοι, έχουμε τον δήμαρχο τον Γκιοκτσέκ της Αγκύρας, ο οποίος τι είπε? Κινδυνεύουμε, λέει. Προσέξτε, γιατί οι σεισμοί που γίναν τώρα τις τελευταίες μέρες, τις προσκάλεσαν οι σεισμικά όπλα, κάποιοι ξένοι. Ο δήμαρχος της Αγκύρας, της πρωτεύουσας της Τουρκίας, λέει ότι υπάρχουν πλοία. Υπάρχει ένα πλοίο ερευνών, λέει, που κάνει στα Δαρδανέλια εκεί μια διέλευση και με αυτά τα ραντάρ που έχει, λέει, και κάτι άλλα όργανα, μπορεί να προκαλεί σεισμικά αποτελέσματα. Σεισμικά όπλα για τους Τούρκους. Τα κόκκαλα των προγόνων, των δικών μας, είναι που τρίζουν στη Μικρά Ασία. Γι' αυτό έχετε σεισμό. Διότι ο σεισμός είναι στη Δυτική Μικρά Ασία, η σφαγμένη, η κατεστραμμένη. Εκατομμύρια νεκρών ηρώων και μαρτύρων. Αυτά είναι που προκαλούν σεισμούς. Και όχι αυτά που σκέφτεσαι, κύριε δήμαρχε της Άγκυρας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μωραίνει κύριος ομβούλεται από λες. Για μας που είμαστε στο ημισφαίριο δυτικό του Αλλάχ. Φίλοι και φίλες, αυτά τα λένε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Διότι έχουν βγει κάποια πολύ ανησυχητικά μηνύματα. Ευχαριστώ για πολλωστή φορά τον Χούσοτο Μινάγια, τον εξαίρετο αυτό τουρκολόγο και φίλο, ο οποίος μου έδωσε αυτή τη μελέτη του Πανεπιστημίου Καντήρ Χασ, που δείχνει μεταξύ 15 και 16 ποιους φορείς εμπιστεύεστε. Και βλέπετε τις δραματικές αλλαγές και τις πτώσεις που έχουν οι φορείς, για παράδειγμα, η Προεδρία Δημοκρατίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Αστυνομία, όλο αυτό το διάστημα. Που δείχνει ότι η παλιά εικόνα της Τουρκίας, της ασφαλούς χώρας, όπου όλοι πλέον πίστευαν στη δυνατότητα του στρατού, καταρρέει. Θα μιλήσουμε πολλά στην αίθουσα ΑΛΣ, πολλά περισσότερα την Δευτέρα. Σας καλώ να έρθετε να μιλήσουμε για την κρίση εμπιστοσύνης στην Τουρκία. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε την ερχόμενη Δευτέρα, 8 με 10, στην αίθουσα ΑΛΣ. Και σας θυμίζω ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Εμείς έχουμε έναν φορέα τον οποίο τον εμπιστευόμαστε 100%. Αυτός είναι η ιστορία μας. Αυτός είναι η κληρονομιά μας. Αυτός είναι η εθνική μας συνείδηση. Είναι το είναι μας. Είναι αυτό το οποίο μας έχει κάνει διαχρονικώς να είμαστε παραδύναμιν τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ και σας περιμένω.